Καλησπέρα. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι το κλίμα. Καταρχήν το κλίμα είναι τέτοιο που είναι αυτονόητο ότι έχει προκαλέσει ερωτηματικά και απορίες και προβληματισμό στον απλό πολίτη. Με όλα αυτά που ακούει και διαβάζει. Φαντάζομαι αυτή την άποψη τη συμμερίζεται. Ασφαλώς. Ναι. Ασφαλώς. Το πλέον ενοχλητικό όμως στην Κύπρο είναι το γεγονός ότι ξαφνικά πρώτη φορά ακούμε τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι μόνο για τις παρακολουθήσεις. Είναι πάνω σε όλα τα ζητήματα. Ξαφνικά πρώτη φορά ακούσαμε δήθεν ότι το ζήτημα των παρακολουθήσεων ήταν γνωστό, ότι μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει τον οποιοδήποτε φτάνει να έχει, είτε αναγκαία μηχανήματα ή κάποια πρόσβαση σε, είτε γνωστό σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιών. Uh-huh. Προσποιούμαστε ότι πρώτη φορά ακούμε τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Κύπρο, κυρίως το πρόβλημα της πολιτικής μας ζωής. Βέβαια δεν είναι, αγαπητέ Κωστή Ευσταθίου, δεν είναι μόνο εδώ που πολλές φορές ποιούμε την ίσα και κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ναι, πολλά φαινόμενα της ζωής μας ξαφνικά ακούμε, λες και είναι πρώτη φορά που τα ακούμε, ας πούμε. Ναι, ακριβώς αυτό, και αυτό, ναι. Αυτό είναι το ενοχλητικό. Αυτή η ευκολία καταφυγή στην υποκρισία. Τι να πει κάποιος. Ναι. Δηλαδή, εδώ πολιτικό κόμμα το οποίο αποδειγμένα με τιμολόγιο αγοράζει υπηρεσίες, ξαφνικά πρώτη φορά ακούει τέτοιο πράγμα. Περιμένουμε, λέει, την αστυνομική έρευνα και μετά θα τοποθετηθούμε. Καλά, κύριε, δεν ξέρεις εσύ αν αγοράζεις ή αν έχεις μηχανήματα ή αν αγόρασες υπηρεσίες. Πρέπει να σου το πει η αστυνομία. Και αν δεν το βρει η αστυνομία, εσύ θα το πεις. Είμαστε τότε με ιδιωτικές τοποθετήσεις. Είμαστε όλα αυτά τα πορίσματα. Να περιμένουμε, λέει, το πόρισμα και μετά να τοποθετηθούμε. Τοποθετήσου, κύριε, πάρε θέση. Πάρε, πες την άποψή σου. Ανάλαβε τις ευθύνες σου. Σωστό. Τώρα αυτή η δήλωση. Αν η αστυνομία δεν το βρει, δεν υπάρχει λόγος. Αν το βρει, θα αναλάβω τις ευθύνες. Αυτή η δήλωση, αγαπητέ κύριε Ευσταθίου, για τα ότι τα κόμματα αγοράζουν υπηρεσίες παρακολούθησης, κάτι τέτοιο πώς το έχετε αντιληφθεί, ισχύει κάτι τέτοιο? Βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Αν ανατρέξετε και σε παλαιότερα δημοσιεύματα, πριν 3, 4, ακόμα και 5, 6 χρόνια, θα δείτε εμέσως με πλησαφώς τους συναδέλφους σας να το αναφέρουν. Για τις αγορές, ναι, για την εγκατάσταση μηχανημάτων, υπό την ομπρέλα βεβαίως των μηχανημάτων αντί παρακολούθησης. Mm-hmm. Στην ουσία πρόκειται για παρακολουθήσεις. Είτε ελέγχουμε μέσα στα ίδια τα γραφεία των κομμάτων, είτε παρακολουθήσεις συγκεκριμένων προσώπων. Έχετε για το θέμα αυτό, επειδή είναι σοβαρό τώρα, έχετε κάποια στοιχεία συγκεκριμένα? Δυστυχώς, αν είχα στοιχεία θα τα έδινα, γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα όπως είναι προστασία κάποιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εδώ θα πρέπει να είμαστε τσεκούροι. Δεν μπορούμε κάποια ζητήματα να τα προσπερνούμε. Βεβαίως στην Κύπρο, και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει καταντήσει πολλές φορές ανέκδοτο ή έχει τόσο απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου, και εδώ φταίνει όλοι μαζί, mm-hmm. και από τους πιο ψηλά μέχρι τους πιο χαμηλά, έχει απαξιωθεί. Όποτε κάποιος προτείνει ή αναδεικνύει ανθρώπινα δικαιώματα, περίπου είναι σαν να κοροϊδεύει τον κόσμο. Ενώ ο πολίτης θα πρέπει να διεκδικεί την προστασία των δικαιωμάτων. Και ο πολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ναι, τώρα, αν ερωτηθεί προσωπικά, θα πει ότι ναι, αυτό η αίσθηση που αποκομίζει είναι ότι παρακολουθούν όποιο θέλουν, όχι μόνο τα κόμματα. Και η αστυνομία παρακολουθεί, όλοι παρακολουθούν. Γιατί πόσες φορές βγήκαν αυτά τα σκάνδαλα προς τα έξω? Ή πόσες φορές τώρα που συζητάμε το ζήτημα της παρακολούθησης, να επιτραπεί η παρακολούθηση υπό κάποιους όρους, το επιχείρημα πολλές φορές είναι μας παρακολουθούν, τουλάχιστον να το ρυθμίσουμε. Για όνομα του Θεού. Τώρα, αγαπητέ μου Κωστή Ευσταθίου, με αυτό μπορεί να κατηγορηθείς ότι τσουβαλιάζεις όλα τα κόμματα, ότι κάποια κόμματα σίγουρα να μην έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτό. Ναι, κάποια δεν έχουν, αλλά κοιτάξτε, σίγουρα ελείψει στοιχείο
Όποιος ανοίξει το στόμα του, όποιος μιλήσει, ναι, θα κατηγορηθεί. Είμαι σίγουρος. Μα κάθε φορά που κάποιος λέει κάτι διαφορετικό από το σειρμό, εντάξει, ναι, βεβαίως και κατηγορείται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Κύπρο είμαστε. Τώρα όσον αφορά το όλο θέμα, γενικότερα το θέμα αυτό που έχει προκύψει, θεωρείς ότι έπρεπε η ενημέρωση να γίνει προς όλα τα πολιτικά κόμματα από την πλευρά του Προεδρικού? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή, γιατί να καλέσει μόνο τον αρχηγό, τον επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος? Ένας που ακούει είναι προφανώς, σου λέει, θα του πει κάτι το οποίο δεν θέλει να ακούσουν οι άλλοι. Ή θα του εξηγήσει κάτι το οποίο άπτεται ζητημάτων εθνικής ασφάλειας ή κάποιο μυστικό το οποίο δεν θα πρέπει να ακουστεί προς τα έξω. Μα αν είναι αυτός ο λόγος, είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Ναι. Είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος, γιατί ακριβώς η έλλειψη διαφάνειας πλέον θεσμοθετείται. Αυτά είναι λάθη, τουλάχιστον είναι απορίας άξιων, πως οι τουλάχιστον οι επικοινωνιολόγοι του Προέδρου της Δημοκρατίας τον αφήνουν να κάνουν τέτοια μαγαζιά. Ή εκτός αν έχει στοιχεία ο κύριος Κυπριανού τα οποία θέλει να καταθέσει, εγκρυπτό. Και αυτό λάθος, και αυτό μεγα λάθος. Γιατί εγκρυπτό? Μα επιτέλους τελικά ο Κύπριος πολίτης τι είναι δηλαδή? Είναι ένα ζώο το οποίο άγεται και φέρεται και δεν πρέπει να μαθαίνει, δεν πρέπει να γνωρίζει τίποτε? Μάλιστα. Δηλαδή φτάσαμε σε σημεία, αυτά τα βασικά, αυτά τα αυτονόητα σε άλλες χώρες, και μας έχουν γίνει το ζητούμενο. Είναι δυνατόν να υπάρχει δικαιολόγηση της αυτής της συμπεριφοράς με την επίκληση ότι είναι σοβαρά ζητήματα αυτά και δεν πρέπει να τα μάθει ο Κύπριος πολίτης? Μάλιστα. Πράγματα που τον αφορούν. Είναι μια άποψη αυτή, αγαπητέ Κωστή Ευσταθίου. Θα δούμε, σήμερα είναι ίσως μια πολύ σημαντική μέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανακουβεντιάσουμε. Να σας πω κάτι. Ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα του Μεσαίωνα ήταν ότι τότε με τους βασιλιάδες και την αμφισβήτηση των βασιλιάδων, ήταν ότι ο αντίλογος, όταν ξεσηκώθηκαν, ας πούμε, οι Γάλλοι πολίτες, όταν είμαστε στην Γαλλική Επανάσταση, λέγε ότι, ξέρετε, αφήστε τα. Εγώ είμαι ο νόμος, το κράτος είμαι εγώ, ο εις και μόνος που ξέρω καλύτερα. Όταν έχουμε τέτοιες συμπεριφορές σε μια δημοκρατία, πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Τι σημαίνει δεν θα μάθει ο πολίτης κάποια πράγματα? Σωστό. Είναι τρομερό. Είναι δυστυχώς αποκλειστικό. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου Κωστή, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο, δύο θέματα θα δούμε. Το πρώτο έχει να κάνει με την